με τον κύριο Δημήτρη Ρομπατζόγλου. Θα τον ρωτούσα αν κάνει κρύο εκεί στην κορυφή, αλλά επειδή στη Θεσσαλονίκη ξέρω ότι κάνει πολύ κρύο, θα αποφύγω αυτό το κοινότυπο αστείο. Καλή εβδομάδα, κύριε. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Όχι, δεν έχει τόσο πολύ. Άρα να σε ρωτήσω, έχει κρύο και στην κορυφή, λοιπόν. Εντάξει. Είναι πολύ νωρίς. Δεν νομίζω ότι επηρεάζεται κανείς. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Νομίζω 16 παιχνίδια ακόμη. Πάρα πολλά ντέρμπι. Όσο και αν λίγο πολύ ξεκαθαρίζει η εικόνα των τεσσάρων ομάδων. Γιατί για μένα υπάρχουν δύο ομάδες με συνέχεια και δύο ομάδες οι οποίες έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο μέσο της χρονιάς και σαφώς δυσκολεύονται. Ο ΠΑΟΚ είχε πολύ μεγάλη ανάγκη να πάρει αυτό το πρώτο ντέρμπι σε μια σειρά μεγάλων αγώνων που έρχονται. Πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στην αυτοπεποίθησή του για τα επόμενα ντέρμπι αυτή η πρώτη νίκη. Και γι' αυτό ίσως και κάποια πράγματα μπορούν να περνούν σε δεύτερη, τρίτη μοίρα από την εμφάνιση, την εικόνα, από αδυναμίες, από αστοχίες, από διάφορα μικρά-μικρά που ειδικά μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι δεν μπορούν να απασχολούν τόσο πολύ. Τον περίγυρο, την ομάδα, η ομάδα ξέρει τα ζητήματά της. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση από τον προπονητή και συνεργάτες του. Και σίγουρα έχουν δει πράγματα που δεν λειτουργήσαν καλά στο χθεσινό παιχνίδι. Από την άλλη, Δημήτρη, επιτρέψέ μου να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ χθες, χωρίς να με εντυπωσιάσει ιδιαίτερα, κατάφερε να πάρει και με το παραπάνω ό,τι του έδωσε ο αντίπαλος. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο κυνήγι του τίτλου. Νομίζω ότι έδωσε πιο πολλά πράγματα από αυτά που πήρε ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Έπρεπε να μην φτάσει να δώσει δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να διεκδικεί στην ισοπαλία με αυτές τις μεγάλες φάσεις που είχε στο τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή ένα τέτοιο παιχνίδι με αυτή την εικόνα, και επειδή προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ και επειδή ήταν και σε αρκετή ώρα με το 2-1 υπέρ του, θα έπρεπε να το καθαρίσει νωρίτερα, να μην δώσει δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να πιστέψει στην ισοπαλία στο τέλος, την οποία θα μπορούσε να πάρει φυσικά. Και γι' αυτό λέω ότι είχε και άλλες ευκαιρίες, ότι είχε προοπτική για κάτι ακόμη καλύτερο. Mm-hmm. Το γιατί, εντάξει, νομίζω ότι με μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι δύο αλλαγές για μένα, του Τάισον και του Ντεσπότοφ. Ναι. Εξήγησε ο προπονητής, εξήγησε. Το ρώτησα και εξήγησε. Είπε ότι ο Ντεσπότοφ είχε αρχίσει ήδη τις κράμπες και ο Τάισον ότι ήταν προγραμματισμένο, έτσι έπρεπε, δεν θα έπρεπε να παίξει παραπάνω, προφανώς για κάποιους τέτοιους πάλι μυϊκούς λόγους. Αν έβγαζαν οι δύο 90 λεπτό, έτσι που ήταν χθες τόσο ουσιαστικοί στο χώρο, το σκορ θα ήταν μεγαλύτερο. Εντάξει, δεν τα κατάφεραν οι άλλοι δύο που ήρθαν. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Πιστεύω ότι έζησε κάτι δύσκολο χθες. Ο μουντιαλικός παίκτης του ΠΑΟΚ, ο αρχηγός, δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα είναι εκτός εντεκάδας από το παιχνίδι. Ήρθε τον πάγκο λίγο παγωμένος. Κάπως έτσι. Συμφωνούμε. Ο Κωνσταντέλιας έχει αλλάξει εδώ το παιχνίδι του. Κωνσταντέλιας, εκεί που λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι στο μυαλό του πρώτα απ' όλα είναι η πάσα, αρχίζει και βλέπει εστία πολύ πιο έντονα. Μετά καλά και όποια αρνητικά έχει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Τέλος πάντων, το δίδυμο χθες Tyson Despotov ήταν το ουσιαστικό και πιστεύω ότι αν έβαζε 90 λεπτό θα είχε κρυθεί το μάτς πολύ πιο νωρίς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν τι περίμενε ο ΠΑΟΚ, περίμενε αυτά τα λάθη του Παναθηναϊκού και το χώρο που δίνει ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι δίκαια πήρε τη νίκη. Για να περάσουμε στην επόμενη μέρα, βλέπεις πολλές αλλαγές στη ρεβάνς. Φαντάζομαι πως αυτό πρέπει, έτσι. Βέβαια. Mm-hmm. Καταρχάς πιστεύω ότι λίγοι θυμούνται ΠΑΟΞίδες ότι Τετάρτη βράδυ, 9 η ώρα, έχει ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός. Το θυμούνται λίγοι. Σίγουρα θα έχει, μπορεί και άλλη εντελώς εντεκάδα. Είναι πολύ βέβαιο αυτό. Σκέφτομαι πραγματικά αν μπορεί να γίνει μια έκπληξη να βάλει ακόμα και τον Νότο, τον Ισπανό που υπέγραψε σήμερα και παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ. Γιατί πραγματικά είναι μια ευκαιρία για γνωριμία. 20 λεπτό. Ίσως ακόμα και έτσι. Πολύ ακραίο για ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου. Δηλαδή βλέπω άλλες ομάδες έρχονται παίκτες Δευτέρα βράδυ και Τετάρτη παίζουν βασικοί.
σε κρίσιμα παιχνίδια. Εδώ μιλάμε ότι αυτό είναι ένα λίγο ψηλοτελειωμένη υπόθεση πρόκριση και σκέφτομαι αν τυχόν μπει αποστολή ή αν τυχόν πάρει ένα τέταρτο για να γνωριστεί μέσα στο γήπεδο με τους υπόλοιπους, θα το δούμε πάντως και από εκεί πέρα ναι, θα έχει πάρα πολλές αλλαγές εννοείται το σχήμα του ΠΑΟΚ στο κύπελο. Ότο παρουσιάστηκε και υπέγραψε για 1,5 χρόνο με οψιόν για ακόμη έναν με τις συμμετοχές που θα έχει. Φιλόδοξος, παθιασμένος και θυμωμένος είπε. Ναι, ναι. Του λείπει το παιχνίδι, του λείπει ο ρυθμός. Ναι. Είναι εκτός. Ένας παίχτης με 300 μάτς μέχρι τα 27 του περίπου σε πρώτη Ισπανίας και πρώτη Αγγλίας με παρουσία στην Εθνική Ισπανίας που τα τελευταία δύο χρόνια έχει αρκετές περιπέτειες που έχει χάσει το ρυθμό των αγώνων. Πήρε ήδη μια γεύση, ήταν χθες στο ξενοδοχείο όπου μαζεύτηκαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι, φίλοι του ΠΑΟΚ, για να συνοδεύσουν την ομάδα. Καταλαβαίνει, το νιώθει, το τι γίνεται εδώ και τι πάθος επικρατεί με τον ΠΑΟΚ να είναι πολύ ψηλά και να διεκδικεί πολύ μεγάλους στόχους. Μίλησε ήδη και με τον Σάστρε και με τον Μπράντον Τόμας, τους Ισπανούς του Δικεφάλου. Και πιστεύω ότι γρήγορα και αυτός θα δεθεί, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μη δεθεί με την εδώ πραγματικότητα. Θα έχει και παρέα στις μεταγραφές. Η ελπίδα δεν έχει σβήσει. Για μέσο, έτσι. Για έναν ακραίο, για έναν winger. Το ρεπορτάζ έδινε από όλες τις πληροφορίες ότι έχουν συμφωνήσει για παίχτη συμπληρωματικό. Και το έλεγα την έκφραση. Ο Λουτσέσκου χθες με αυτό που περιέγραψε δεν μιλούσε για συμπληρωματικό. Όταν έλεγε ότι ψάχνουμε για κάποιον που θα μας δώσει κάτι έξτρα στην ποιότητα. Νομίζω ότι πιο πολύ ισχύει το πρώτο, το αρχικό, ότι ψάχνουν για ένα παίχτη που δεν θα διεκδικήσει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό πιστεύω. Πάντως, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει τελευταίες στιγμές με προτάσεις για έναν winger που είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Δύο μέρες ακόμα θα μάθουμε. Βέβαια. Και 34.250 ευρώ πρόστιμο για το μάτς με την Ελσίνκη. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Πολύ, πολύ πίσω, αλλά είναι και αυτή μια απόφαση. Και ενώ έχει περάσει τα ψηλά, να θυμίσω μια καταγγελία της Αμπερντίν για κάτι ρατσιστικό, το οποίο ποτέ δεν δικαιολογήθηκε, ποτέ από την έδρα της UEFA δεν αποδείχθηκε το παραμικρό. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Δημήτρη Μπατζόγλου, λοιπόν.